Ευρωπαϊκή ημέρα επακρύπνησης για τα αντιβιωτικά. Η σημερινή καμπανάκι κινδύνου από το Υπουργείο Υγείας και τους αρμόδιους για τη λανθασμένη και αχρίαστη χρήση αντιβιωτικών στην Κύπρο. Φιλοξενούμε την κυρία Νίκη Παφίτου, πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Αντιβιωτικών. Καλώς ορίσατε, κυρία Παφίτου. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, με τη σέσουλα λοιπόν τα αντιβιωτικά στην Κύπρο, και δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε αυτό το θέμα. Ναι, κάθε χρόνο αυτή την περίοδο προσπαθούμε να επιθυμίσουμε στον κόσμο πότε χρειάζεται να λαμβάνουν τα αντιβιωτικά και πότε η χρήση τους είναι βλαβερή για αυτούς και τα παιδιά τους. Γιατί χρησιμοποιούμε τα αντιβιωτικά, θεωρείτε? Τα αντιβιωτικά τα χρησιμοποιούμε για να... Η σωστή χρήση των αντιβιωτικών είναι η καταπολέμηση λοιμόξεων που προκαλούνται από βακτήρια, όχι από ιούς. Οι ιοί είναι έναν άλλον είδος μικροοργανισμού για τους οποίους τα αντιβιωτικά δεν είναι δραστικά. Οι περισσότερες ασθένειες του χειμώνα, όπως το κρυολόγημα και η γρήπη, προκαλούνται από ιούς. Εάν λαμβάνουμε τα αντιβιωτικά επαναλημμένα και λανθασμένα, τότε θα καταστούν μη αποτελεσματικά όταν πραγματικά τα χρειαζόμαστε στο μέλλον. Όταν δηλαδή αρρωστήσουμε μετέπειτα πιθανόν από κάποια βακτηριακή λίμωξη. Και αντιλαμβάνομαι ότι χωρίς να πάμε στο γιατρό, χωρίς να επισκεφτούμε στο γιατρό, δεν μπορούμε από μόνοι μας να παίρνουμε ό,τι αντιβιωτικά έχουμε στο συρτάρι του σπιτιού μας. Είναι απαράδεκτο αυτό να συμβαίνει, γιατί βλάπτουμε τον εαυτό μας και το κοινωνικό σύνολο. Πρέπει η ανάγκη για χορήγηση αντιβιωτικού να αξιολογείται και να αποφασίζεται μόνο από το θεράποντα ιατρό. Και τα αντιβιωτικά δίνονται μόνο με ιατρική συνταγή. Το να φυλάουμε στο σπίτι μας αντιβιωτικά και να τα λαμβάνουμε αυτόβουλα, κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Είναι μεγάλο λάθος. Το να τα φυλάμε μόνο δεν είναι κακό, διότι... Κανονικά δεν πρέπει ούτε να τα φυλάμε. Γιατί έτσι... Αν μας περισσέψουν αντιβιωτικά, πρέπει να τα πάρουμε κάπου στο φαρμακοποιό μας για να μας πει πώς ακριβώς πρέπει να διατεθούν. Γιατί να τα φυλάμε στο σπίτι, λίγουν κιόλα τα φάρμακα αυτά. Δηλαδή έχουν 1-2 χρόνια χρόνο ζωής. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν μετέπειτα χρειαστούμε αντιβίωση για κάποια βακτηριακή λίμωξη, αν θα είναι το ίδιο αντιβιωτικό. Μας βάζει στον πειρασμό να τα φυλάμε στο σπίτι. Και λέμε ότι έχω αυτό το αντιβιωτικό, ας αρχίσω να το παίρνω, ας πούμε. Να σας ρωτήσω κάτι όμως από προσωπική πείρα, κυρία Παφίτου. Έτυχε να ρωτήσω και να πάω στο γιατρό, σε κάποιο γιατρό τότε, 2 και 3 φορές. Και μου έλεγε όχι, δεν χρειάζεται αντιβίωση, διότι αυτό και αυτό, και θα περάσει με αυτά και αυτά τα φάρμακα και παίρνει αυτό και αυτό. Ταλαιπωρούμουν 3 ολόκληρους μήνες. Πήρα αντιβίωση μόνη μου στους 3 μήνες και ήταν θέμα τριών ημερών δηλαδή να περάσει. Ναι. Μήπως και οι γιατροί από την άλλη πλευρά, επειδή λέμε όχι αντιβίωση, όχι αντιβίωση, δεν δίνουν και. Διότι δεν είμαστε και γιατροί για να καταλαβαίνουμε, αλλά άμα ταλαιπωρείται ο κόσμος και ο ασθενής. Όχι, γιατί γιατροί, να μην δίνουν τα αντιβιωτικά. Να σας πω, οι γιατροί έχουν κριτήρια για το πότε πρέπει να δοθούν και μπορούν να διαγνώσουν μια βακτηριακή λίμωξη. Δεν πρέπει να δίνονται, γιατί αν λάβεις, παραδείγματος χάρη, αντιβιωτικά γιατί έχεις έναν πονόλαιμο ή μια υιογενή ρινίτιδα, ένα κοινό κρυολόγημα και δεν τα χρειάζεσαι, γιατί εδώ δεν τα χρειάζεσαι. Πονόλαιμος ήταν πάντως αυτό. Να σας και πω. Και ταλαιπωρούμουν για μήνες. Ναι. Okay. Έχουμε πάνω στο δέρμα μας και στους λενογόνους μας φιλοξενούμε φυσιολογικά βακτήρια. Που ζούμε μαζί τους και τα χρειαζόμαστε. Αν λαβούμε αντιβιωτικά 1-2 φορές για κάτι που δεν τα χρειαζόμαστε, αυτά τα βακτήρια που θα μείνουν πάνω μας θα γίνουν ανθεκτικά. Αν παθούμε μετά μια πνευμονία ή μια ορολίμωξη, το απλό αντιβιωτικό που έχουμε στο σπίτι μας δεν θα μας πιάνει, δεν θα είναι δραστικό. Και κινδυνεύουμε να πεθάνουμε από λίμωξη λόγω ανθεκτικού βακτηρίου. Στην περίπτωση σας που είναι πολύ ακραία πραγματικά, ότι 3 μήνες σε κάποια στιγμή κάτι υιογενές που είχετε θα μετατράπηκε σε βακτηριακή επιμόλυνση. Γι' αυτό ίσως βελτιωθήκατε τόσο πολύ όταν πήρατε το αντιβιωτικό. Αλλά αυτό είναι η εξαίρεση, πιστέψτε με, του κανόνα. Δεν είναι έτσι. Αυτό που λέει ο πολύς ο κόσμος ότι πήγα στο γιατρό, δεν μου έδωσε αντιβιωτικά, όμως μόλις τα πήρα σε 3 μέρες έγινα καλά. Ναι. Συμβαίνει συνήθως σε περιπτώσεις που η αρρώστια διαρκεί για 3-4-5 μέρες και στην 6η με 7η μέρα που θα κάνει τον κύκλο της και θα περάσει από μόνη της, τότε είναι που λαμβάνει. Αντιβιωτικά. Και συμπίπτει δηλαδή με τον κύκλο του τέλους της υιογενούς λίμωξης. Και τώρα έχετε μελέτες εσείς και έρευνες που καταδεικνύουν ότι οι Κύπροι είναι πολύ φίλοι των αντιβιωτικών. Έχουμε μελέτες και δεν είναι μόνο οι Κύπροι οι καημένοι, να μην το βάζουμε λοιπόν πάνω στον κόσμο, και οι γιατροί είναι πολύ φίλοι των αντιβιωτικών οι Κύπροι, γιατί συνταγογραφούνται προφανώς. Ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι που τα λαμβάνουν οι ασθενείς χωρίς ιατρική συνταγή. Τα υπόλοιπα όλα που καταναλώνουμε, τι γίνεται? Είναι συνταγογραφούμενα.
σήμερα. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο στην Κύπρο που συμβαίνει. Ναι. Συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Νοτιού Ευρώπης και συγκεκριμένα της Μεσογείου. Έχουμε έναν άγχος στην αβεβαιότητα, οι μεσογειακοί λαοί, και ο γιατρός προτιμά τη βεβαιότητα. Νομίζω ότι εξασφαλίζει τον ασθενή του, άμα του δώσει αντιβιωτικό, δεν θα του ξεφύγει τίποτα. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Κάποτε πρέπει να παίρνουμε και ένα μικρό ρίσκο, να συμβολεύουμε τον ασθενή μας, αν έχει μια βακτηριακή και εμείς διαγνώσαμε αρχικά μια νεογενή, τι να κάνει αν δεν γίνει καλύτερα σε μια-δύο μέρες, να μας ξανατηλεφωνήσει. Να μας ξανατηλεφωνήσει, αλλά θα σας πω κάτι. Θα μείνει στο τηλεφώνημα ή θα πρέπει να είναι και δεύτερη και τρίτη επίσκεψη και θα χρεώνει κιόλας ο γιατρός τη δεύτερη και την τρίτη επίσκεψη. Και στην τρίτη επίσκεψη να πει στον ασθενή. Υπάρχουν διάφορα tricks, διάφορες τεχνικές. Ναι. Είναι η συνταγή, delayed συνταγή. Δηλαδή, ναι, σου δίνω μια συνταγή και σου δίνω συγκεκριμένες συμβουλές. Εάν σε τρεις μέρες δεν περάσει ο πυρετός σου, αυξηθεί ο πονόλαιμος σου, τότε θα πας στο φαρμακείο και να πάρεις αυτό το αντιβιωτικό. Π.χ. ένα trick που μπορούμε να κάνουμε για να μην χρειαστεί. Να το έχουν υπόψη τους δηλαδή αυτό οι ασθενείς που είναι και καταναλωτές ταυτόχρονα και να το ζητούν και από μόνοι τους σε περίπτωση που θέλω μια εναλλακτική, διότι γίνεται αυτό που σας λέω, έτσι, δεύτερη και τρίτη επίσκεψη και να χρεώνεται κάθε φορά. Κανονικά δεν πρέπει. Ταλέπορος ο ασθενής. Ο κάθε γιατρός έχει τους δικούς του κανόνες που λειτουργεί. Εγώ προσωπικά, ναι, αφού είναι για το ίδιο περιστατικό, το οποίο δεν έχει λυθεί, κανονικά δεν πρέπει να ξαναχρεωθεί καινούρια επίσκεψη. Αν δεν υπάρχει κάτι, μια καινούρια εξέλιξη, κάτι άλλο που πρέπει να αξιολογηθεί. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να συμβουλέψω τον κόσμο, ναι, είναι να δώσει χρόνο στον εαυτό του να αναρρώσει, να ξεκουραστεί. Κάθε αρρώστια του χειμώνα, όπως η γρήπη και το κρυολόγημα, θέλει τον κύκλο της από 4-5 μέρες μέχρι και 2 εβδομάδες. Αν καταλάβουν ότι δεν θα κάνουν καλό στον εαυτό τους λαμβάνοντας αντιβιωτικά, γιατί θα πικιστούν με αθεκτικά μικρόβια και θα υπομισθούν τις παρενέργειες των φαρμάκων χωρίς λόγο, που είναι διάρρεια, εξανθήματα, νεφρική δυσλειτουργία, υπατική δυσλειτουργία. Όλα αυτά είναι παρενέργειες των αντιβιωτικών. Βεβαίως, είναι. Ή δυνητικές. Δεν είναι πάντα που θα τα πάθουμε αυτά. Η διάρρεια είναι ένα πολύ συχνό, από τα πιο συχνά. Τα υπόλοιπα είναι λιγότερο. Αλλά και στην πιο μικρή συχνότητα να είναι μια επιπλοκή, γιατί να ρισκάρω αν δεν το χρειάζομαι. Και τώρα είναι έτσι πολύ επικίνδυνη περίοδος, τώρα που αλλάζει η εποχή, για να αρχίσουμε να εμφανίζουμε αυτά τα συμπτώματα, να προκύπτουν και κρυολογήματα και βήχας και γρήπη κτλ. Οι διάφορες υιογενείς λοιμώξεις, ναι, κυκλοφορούν τώρα τους χειμερινούς μήνες, είναι η πιο αυξημένη συχνότητά τους. Και αυτό επιδεινώνεται από το γεγονός ότι συγχρονιζόμαστε σε σπίτια και μεταδίδει ο ένας στον άλλο διάφορες υιογενείς λοιμώξεις. Λόγω του κρύου που θα έρθει, ακόμα δεν ήρθε εντωμεταξύ στην Κύπρο. Ναι. Δεν είναι τόσο. Δεν μου λέτε, καλό είναι αυτό ή κακό είναι το ότι αργεί να έρθει το κρύο? Μπορεί να καθυστερήσει λίγο αυτή την επίπτωση, την πιο ψηλή συχνότητα των υιογενών λοιμόξεων και της γρήπης, τη καθυστέρηση του να έρθει το τόσο πολύ κρύο, λόγω του ότι δεν θα έχουμε αυτές τις συνθήκες συσσόρευσης πολλών ατόμων μέσα σε ένα χτίριο κλειστό λόγω του κρύου και να μεταδίδεται από τον ένα στον άλλο. Αλλά έχουμε τα πρώτα συμπτώματα, πάμε κατευθείαν στο γιατρό ή περιμένουμε λίγο? Περιμένουμε. Τώρα πάμε έτσι και γενικότερα και όλα σε ευρύτερα, αλλά είναι καλό να τα γνωρίζουν οι τηλεθεατές. Νομίζω πρέπει όλοι μας να βάζουμε μπροστά την κοινή λογική. Ναι. Αν έχουμε κάποια συμπτώματα που από μόνοι μας καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα κοινό κρυολόγημα, δεν νιώθουμε χάλια, νιώθουμε άσχημα, έχουμε κάποια κόπωση, πονούμε κάτι το λαιμό μας, το κεφάλι μας, μπορούμε να πιάσουμε ένα παυσίπονο, ένα αντισηπτικό του λαιμού, να ενυδατωνόμαστε, να ξεκουραζόμαστε και να περιμένουμε μια-δύο μέρες. Όταν είναι κάτι το ανησυχητικό, θα καταλάβουμε ποιο είναι το καμπανάκι για να απευθυνθούμε στο γιατρό μας. Ένας πόνος που δεν τον έχουμε ξανανιώσει, π.χ. πολύ πιο έντονος από τους συνήθεις μας πόνο λαιμούς. Ένας ψηλός πυρετός που μας καθυλώνει. Αυτά είναι αιτίες ίσως για να επισκεφτούμε τον γιατρό. Ένα τελευταίο μήνυμα έτσι να στείλετε στους τηλεθεατές. Ναι, ήθελα να πω ότι το 80% των ασθενειών του χειμώνα προκαλείται από ιούς. Μπορεί να πάθουμε μέχρι και 12 επεισόδια ίωσης το χρόνο. Φανταστείτε όλα αυτά τα επεισόδια αν λαμβάνουμε αντιβιωτικά. Σε 1-2 χρόνια, αν παθαίναμε ομιγεννητό, κάτι σοβαρό, βακτηριακή λίμωξη, δεν θα υπήρχε αντιβιωτικό για να μας θεραπεύσει και μπορεί να χάσουμε ζωές με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να βάζουμε όλη την κοινή λογική και να είμαστε ενημερωμένοι ότι
Τα αντιβιωτικά δεν δρούν για τους ιούς, δεν είναι δραστικά εναντίον της γρήπης και του κρυολογήματος και ό,τι χρειάζεται είναι ξεκούραση, να δώσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας να αναρρώσει και συμπτωματική αγωγή. Αυτό που είπατε με τη ξεκούραση είναι το πιο ωραίο από όλα, ναι. Έτσι. Ξέρετε, όπως τρέχουν οι ρυθμοί... Είναι μέσα στη ζωή μας. Στη σημερινή μας. Εποχή, ξεκούραση, ναι. Θα περάσει από μόνο του. Τον κύκλο θα κάνει. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Παφίτου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Με 4 νέους δορυφόρους εμπλουτίστηκε το σύστημα Γαλιλαίου, το οποίο αποτελεί την ευρωπαϊκή απάντηση στο αμερικανικό GPS. 6 κινητά και άλλες συμβατές συσκευές θα μπορούν έτσι να λαμβάνουν το σήμα του Γαλιλαίου, το οποίο θα προσφέρει τελικά ακρίβεια στίγματος μικρότερη από 1 μέτρο. Ακόμα 4 δορυφόροι εκτοξεύτηκαν εμπλουτίζοντας τον Γαλιλαίο, που είναι έτοιμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Το Γαλιλαίο είναι η ευρωπαϊκή απάντηση στο αμερικανικό GPS. Τα 4 σκάφη εκτοξεύτηκαν από το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Κέντρο στο Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας, κοντά στον Ισημερινό. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται σε εκτόξευση του Γαλιλαίο ο νέος ευρωπαϊκός πύραυλος βαρέων βαρών Ariane 5. Μέχρι σήμερα οι δορυφόροι του συστήματος εκτοξεύονταν με ρωσικά Σογιούς 2 κάθε φορά. Με την ενεργοποίηση των νέων δορυφόρων, ο αστερισμός του Γαλιλαίου θα περιλαμβάνει 18 σκάφη. Στην τελική του μορφή, το σύστημα θα περιλαμβάνει 24 πρωτεύοντες δορυφόρους, μοιρασμένους σε 3 τροχιακά επίπεδα στον ουρανό, καθώς και τουλάχιστον 6 εφεντρικούς δορυφόρους. Έξυπνα κινητά και άλλες συμβατές συσκευές θα μπορούν έτσι να λαμβάνουν το σήμα του Γαλιλαίου, το οποίο θα προσφέρει ακρίβεια στίγματος μικρότερη από 1 μέτρο, συγκριτικά με τα περίπου 10 μέτρα του GPS. Λοιπόν, με την υποβολή των υποψηφιότητων χθες, μπαίνουμε, κυρίες και κύριοι, στην τελική ευθεία για τις δημοτικές εκλογές του Δεκεμβρίου. Έχουμε ρεκόρ υποψηφίων δημάρχων για τη μικρή μας Κύπρο, με τους 39 δήμους στη θέση του δημάρχου διεκδικούν 112 υποψήφοι. Όλοι οι υποψήφοι θα φιλοξενηθούν από αυτό εδώ το στούντιο και κάνουμε σήμερα αρχή έτσι στις προεκλογικές μας συζητήσεις με τον κατεχόμενο Δήμο της Λύσης. 2 είναι τελικώς υποψήφοι, είναι ο κύριος Ανδρέας Καουρής και ο κύριος Άγης Χαραλάμπους. Καλωσορίσατε και οι δύο, κύριε Καουρή, καλώς, κύριε Χαραλάμπους. Βρίσκουμε, Κατερίνη. Λοιπόν, κύριε Καουρή, από τη μαχόμενη δημοσιογραφία αποφασίσατε να δίνετε πλέον τους αγώνες έτσι για τη Λύση και για την Κύπρο μας γενικά από τον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, Κατερίνα μου, αλλά θέλω πολύ να μου επιτρέψεις να ξεκινήσω μια παρένθεση. Ναι. Μόλις ήρθα τώρα από μια κηδεία ενός καταξιωμένου συμπολίτη μας, ενός καταξιωμένου τεχνοκράτη που πρόσφερε πολλά στον τόπο μας, του Χριστόδουλου Βενιαμίν. Και θέλω να μου επιτρέψει να σταθώ για μια στιγμή σε αυτόν τον άνθρωπο που για δεκαετίες υπήρξε υπουργός εσωτερικών και αμήνης για ένα διάστημα και πρόσφερε και βουλευτής για μερικά χρόνια στο ΑΚΕΛ και πρόσφερε στον τόπο μας και ιδιαίτερα και το τονίζω στο προσφυγικό κόσμο όσο κανένας άλλος για δεκαετίες. Ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια του αντισκήνου και του καταβλημού, ο Χριστόδουλος Βενιαμίν ήταν συνεχώς και κάθε μέρα κοντά στον πρόσφυγα. Και δεν ξεχνώ ποτέ στη ζωή μου τις δεκάδες φορές που χτύπησα τη δική του πόρτα για να βοηθήσει συμπολίτες μας πρόσφυγες, ιδιαίτερα χωριανού μου Λυσιώτες. Το καταθέτω σαν μνημόσυνο στον Χριστόδουλο Βενιαμίν. Ναι. Και μπαίνω στην ερώτηση. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος, Κατερίνα μου, έχει τις χρονικές του συγκυρίες που θα πρέπει να παίρνει κάποιες αποφάσεις. Εγώ για χρόνια τώρα είμαι δημοσιογράφος, όπως καλά ξέρεις, και καταθέτω σε αυτήν την συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία τη διαχρονική στάση ζωής ως άνθρωπος και ως δημοσιογράφος. Πολιτικές φιλοδοξίες δεν έχω και ούτε είχα. Άλλωστε, αν είχα στα 60 μου χρόνια, μέχρι σήμερα θα μπορούσα να υλοποιήσω κάποιες από αυτές. Στέκομαι όμως σε μια λέξη, λύση. Η λύση για μας τους Λυσιώτες δεν είναι απλά αγάπη. Είναι έρωτας και ο καθένας μας από κάθε έπαρξη μπορεί να προσφέρει και νιώθω ότι μπορεί να προσφέρει. Να σας πω, για να μην τον μπερδέψουμε κιόλας, εσείς τώρα λέτε για τη λύση το κατεχόμενο χωριό σας. Τώρα θα κεφαλαίω. Όταν λέτε... Η λύση του Γρηγόρη Αυξεντίου. Λύση, είστε ερωτευμένος με τη λύση. Εντάξει, το διευκρινίζουμε. Και... Μιλάμε για το κατεχόμενο χωριό. Χωριό της επαρχίας Αμοχώς του. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, προχώρησε αυτή την απόφαση μετά από πολύ προβληματισμό.
προτροπές φίλων από όλους τους πολιτικούς χώρους και τελικά κατέρχομαι ανεξάρτητος υπερκομματικός υποψήφιος με γνώμονά μου να βοηθήσω τη λύση και τους λυσιώτες μακριά, και το τονίζω, μακριά από πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες, μακριά από ακόρδιτες, αντιπαραθέσεις και μέσα σε πνεύμα συναντήληψης, σύνεσης, συνένεσης και ενότητας. Αυτό το στόχο μου, τα προβλήματα είναι πολλά και μάλιστα θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερα και θα διαφοροποιηθούν θα τα πούμε οι προτεραιότητες μας, εάν πάμε για στη λύση. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω κάτι όμως, επειδή λέτε κατέρχεστε ως ανεξάρτητος υπερκομματικός, έχοντας όμως ήδη εξασφαλίσει τη στήριξη του Δημοκρατικού Συναγερμού, του ΑΚΕΛ, της Συμμαχίας, της Αλληλεγγύης. Και περιμένω, για να μην ειλικρινή μαζί σου, περιμένω και από Δευτέρα και από άλλους κομματικούς χώρους και από άλλα οργανωμένα σύνολα. Αλλά απευθύνομαι στο σύνολο των λυσιωτών, έναν προς έναν του σφίγγω το χέρι και ζητώ την ψήφο του, γιατί πιστεύω ότι και θέλω να βοηθήσω τη λύση. Μάλιστα. Κύριε Χαραλάμπους, εσείς είστε της νεότερης γενιάς. Ναι. Δεν ήσασταν καν γεννημένος. Όχι. Εγώ είμαι γέννημα του 78. Ναι. Γέννημα του 78, ο πατέρας μου είναι από τη Λύση. Mm-hmm. Αν μας βλέπουν οι λυσιώτες θα το γνωρίζουν ως ο αντρίκος του Νικολή. Είχαμε mm-hmm. διάφορα τότε. Ήταν δύσκολο. Αν δεν πεις πιανού είσαι, δεν μπορούν να καταλάβουν. Ναι. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι ως απόγονος mm-hmm. της Λύσης είναι αδύνατον και να γνωρίζω και να με γνωρίζουν η πλειοψηφία των λυσιωτών, οι οποίοι μετά το 1974 δυστυχώς είναι διασκορπισμένοι mm-hmm. σε όλη την ελεύθερη Κύπρο. Mm-hmm. Δεν ήμασταν και μικρό χωριό, ήμασταν μια κομμόπολη. Mm-hmm. Το 1974 η Λύση είχε 5.500 κατοίκους. Συνεπώς, είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή που μου δίνεται για να εκφράσω το όραμα που έχω εγώ ως νεότερη γενιά για τη Λύση. Η επιλογή να κατέλθω στις φετινές εκλογές ήταν μια προσωπική επιλογή. Mm-hmm. Δεν διαβουλεύτηκα με κανένα κόμμα, με κανένα κοινωνικό φορέα της Λύσης προηγουμένως. Εσάς δεν σας παρότριναν, από μόνος σας αποφασίσατε. Όχι, να σας πω, ο λόγος είναι απλός, διότι ήθελα να δώσω μία εναλλακτική επιλογή στους λυσιώτες και όχι μόνο στους απογόνους και στους γονείς τους και στους παππούδες τους, όσοι είναι εν ζωή, στις γιαγιάδες τους, διότι κακά τα ψέματα, δυστυχώς, ο Δήμος Λύσης τα τελευταία χρόνια έχει χάσει το στοίχημα με την νεολαία. Mm-hmm. Αυτό είναι λυπηρό. Συνεπώς, όταν μιλάμε για διατήρηση μνήμης, για ποια διατήρηση μνήμης μιλάμε, όταν δεν μπορείς να προσελκύσεις την νεολαία. Mm-hmm. Και για μένα έχει νόημα η διατήρηση μνήμης, αν μπορείς να τη μεταφέρεις και παρακάτω. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό ήθελα για πρώτη φορά, ιστορικά για το Δήμο Λύσης, να κατέλθει ένας νέος υποψήφιος δήμαρχος, να εκπροσωπήσει και τη νεότερη γενιά, αλλά παράλληλα πιστεύω θα δούνε ένα βαθύτερο νόημα και οι παλαιότερες γενιές, στο ότι είμαι σε θέση να φέρω την νεολαία πίσω, που είναι πολύ σημαντικό. Κακά τα ψέματα. Πώς θα τη φέρετε πίσω την νεολαία, δηλαδή έχετε πίσω συγκεκριμένες σκέψεις, ας πούμε, προς ανατολισμού, σχεδιασμό στο μυαλό σας? Φυσικά. Θα σας πω το εξής. Εδώ και δύο μήνες που έχω δημοσιεύσει την υποψηφιότητά μου, από τις 30 Σεπτεμβρίου την πρόθεσή μου να κατέβω, στο Facebook συγκεκριμένα, στα social media, είναι το μοναδικό εργαλείο επικοινωνίας που έχει ένας νέος, ο οποίος είναι και ακομμάτιστος και ανένταχτος. Λοιπόν, έχω δει πραγματικά συγκινητική ανταπόκριση με όσους λυσιώτες είμαι διασυνδεδεμένος και όχι μόνο νέους. Συνεπώς θεωρώ ότι ενώ στην αρχή η κάθοδός μου ήταν καθαρά συμβολική, ήθελα να μεταφέρω ένα μήνυμα στους παλαιότερους ότι πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική επανοπροσέγγιση προς τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Τελευταίως έχω αρχίσει να συνειδητοποιώ από την ανταπόκριση που δέχομαι ότι ίσως να υπάρχει και ένα ουσιαστικό βαθύτερο μήνυμα σε αυτή την κάθοδο. Γνωρίζετε όμως, κύριε Χαραλάμπους, εκ των προτέρων, ότι είναι μια δύσκολη μάχη, έτσι, διότι έχοντας, εσείς λέτε ότι είσαστε και ακομμάτιστος και ανένταχτος. Ξέρετε όμως, οι ηγεσίες των κομμάτων αποφασίζουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο κόσμος ακολουθεί. Βεβαίως οι τοπικές εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έτσι αλλά είναι. Έχοντας ήδη εξασφαλίσει όμως ο ανθυποψήφιός σας τη στήριξη τόσων κομμάτων. Ναι. Θα σας πω το εξής. Επειδή είπατε ότι από συμβολική έχει αρχίσει να γίνεται και ουσιαστική. Έχει αρχίσει να γίνεται ουσιαστική.
διότι έχω πάρει πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα. Ναι. Δεν λέω ότι έχω πάρει απόλυτη λύση. Ναι. Εντάξει, δεν πετάω στα σύννεφα. Πατάω γερά στη γη. Ναι. Απλά τα μηνύματα που έχω πάρει, τα οποία είναι και από συνομιλικούς μου και από νεότερων γενεών, θεωρώ ότι θα ήταν προσβολή προς αυτούς να αποχωρήσω προς το τέλος αυτής της προσπάθειας. Συνεπώς θα πέσω μαχόμενος. Αν πέσετε, θα πέσετε μαχόμενος. Αν θα πέσω, θα είναι ηρωικά μαχόμενος. Όπως ταιριάζει και στη λύση ούτως ή άλλως, που έβγαλε ήρωες, που έβγαλε λαϊκούς ποιητές. Είμαστε περήφανοι για τη λύση. Ναι. Είμαστε περήφανοι. Όμως να προσθέσω, μου είπατε πώς θα τους φέρω πίσω. Αν μου δώσετε την ευκαιρία λίγο να πω λίγο τις ιδέες μου, το όραμά μου. Λοιπόν, εγώ σε αυτό το τελευταίο δίμηνο έχω διασυνδεθεί με πάρα πολλούς νέους λυσότες και όχι μόνο. Έπρεπε να αποφασίσω ένα όνομα για το συνδυασμό μου. Θα μου πεις συνδυασμός, μόνο σου. Έπρεπε να δώσω ένα όνομα. Συνεπώς, είπα, ας δώσω έτσι στη βάση της συμμετοχικής δημοκρατίας το λόγο σε αυτούς που μιλάω, που με ακολουθούν, που έχω επαφή τον τελευταίο καιρό. Μου κάναν κάποιες εισηγήσεις. Λοιπόν, επήρα αυτές τις εισηγήσεις στα social media, βρήκα ένα application, ένα software στο Facebook, το οποίο είναι για δημοσκοπήσεις για Gallup, και τους είπα, ορίστε, βοηθήστε με, ψηφίστε. Το Gallup έτρεξε για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, 24 ώρα, έκλεισε 11 η ώρα. Τη Δευτέρα το πρωί πήρα το γραφείο του επάρχου και της δήλωσα το όνομα που βγήκε πρώτο. Και έχω να πω, έτσι το λέω με περηφάνεια, ότι ο εμπνευστής του ονόματος, το οποίο είναι η λύση που μας αξίζει. Η λύση που μας αξίζει. Ακριβώς. Είναι ένας 20χρονος, υπέροχος νέος λυσότης, Παύλος Τοφή, δεν τον ξέρω καθόλου. Είναι κατηδίαν ποτέ. Έχουμε γνωριστεί μόνο μέσω του Facebook το τελευταίο διάστημα. Και ο οποίος είναι και φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, νομίζω στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής. Και ένας από τους τρόπους που μπορείς να προσελκύσεις την νεολαία, και το λέω προς όλους τους κατεχόμενους δήμους αυτό, είναι να αλλάξεις την κουλτούρα στην τοπική αυτοδιοίκηση με τη συμμετοχική δημοκρατία. Να τους δώσεις λόγο, φωνή, ύπαρξη. Και να μπορούν να διαμορφώνουν και εκείνοι τις εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτός είναι ένας τρόπος για μένα. Ένας άλλος τρόπος θα ήταν κάτι το οποίο το έχω και εγώ ως ένα μικρό παράπονο, η γενιά μου. Ο Δήμος Λύσης έπρεπε τόσα χρόνια να κάνει ένα μουσικό φεστιβάλ νεότητας για μας. Ένα μουσικό φεστιβάλ νεότητας. Και να εκφραστούν όλοι οι νέοι λυσότες και όχι απαραίτητα επαγγελματίες, ερασιτέχνες. Είμαστε χιλιάδες, ξέρετε. Χιλιάδες. Και όχι απαραίτητα να είναι κλειστό μόνο για λυσότες. Η λύση, όπως μας λέγανε οι δικοί μας, ήταν ανοιχτή. Ήταν φημισμένη σε όλη την Κύπρο και όχι μόνο. Και στις εκδηλώσεις της λύσης, τις πολιτισμικές, τις αθλητικές, ερχόντουσαν από όλη την Κύπρο. Λοιπόν, εμένα το όραμά μου είναι να ξαναμπεί η λύση στο σπίτι του κάθε Κύπριου. Του κάθε Κύπριου. Μάλιστα. Και να γίνουν περήφανοι λυσότες ξανά και για το τώρα και για το μετά. Είμαστε περήφανοι για το παρελθόν μας, για την καταγωγή μας, αλλά πρέπει να γίνουμε περήφανοι και για το παρόν μας. Λοιπόν, κύριε Καουρή, να πω κάτι. Ναι, να πείτε. Καταθέτοντας την αγάπη και το σεβασμό μου στη νέα γενιά των λυσοτών, ιδιαίτερα αυτού που γεννήθηκα στην Προσφυγιά, και επισημένοντας την αναγκαιότητα ουσιαστικότερης εμπλοκής των νέων στα της λύσης. Αυτό είναι και δεδομένο και αναγκαιότητα. Θέλω παράλληλα όμως να καταθέσω την αγάπη και το σεβασμό μου και σε κάποιους λυσότες που πριν 20, 30, 40 χρόνια ήταν η νέα γενιά της λύσης. Και είναι η γενιά εκείνη που μετέφερε στην Προσφυγιά τον πολιτισμό, την ιστορία, τις αξίες, τις αρχές της λύσης. Είναι οι σημερινοί 70άριδες και 80άριδες και 60άριδες. Κατά συνέπεια, εκείνο που πρέπει να θέσουμε ως στόχο σε πρώτη φάση είναι τη σύσφυξη των σχέσεων. Των σχέσεων της γενιάς των λυσοτών που γεννήθηκαν στη λύση και κουβαλούν την πραγματική λύση στην Προσφυγιά, με τη γενιά των λυσοτών που γεννήθηκαν και γεννιούνται στην Προσφυγιά χωρίς να έχουν γνωρίσει την πραγματική λύση. Πιστεύω ακράδαντα ότι μέσα σε αυτό το πάντρεμα της νέας γενιάς και το πάντρεμα των λυσοτών της λύσης, τότε θα δημιουργηθεί κάτι το καλύτερο για το καλό της λύσης ασφαλώς και για μας τους ιδίους. Κατά συνέπεια, εκείνο που έχει ως πρωταρχικό στόχο για το νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να είναι να εμπλακεί
η νέα γενιά ουσιαστικότερα σε όλους τους φορείς. Πώς θα επιλέξετε εσείς τη νέα γενιά, επειδή αναφέρεστε και εσείς τη νέα γενιά, εσείς πώς, ο κύριος Χαραλάμπος μας έχει πει συγκεκριμένους τρόπους. Πρέπει το νέο Δημοτικό Συμβούλιο να δημιουργήσει υπεπιτροπές υπό την Προεδρία νέων ανθρώπων σε ό,τι έχει σχέση με τη λύση, είτε είναι πολιτισμός, είτε πολύ ορθά είπε ο Άγης, ένα φεστιβάλ, μπορεί να είναι μια εκδήλωση βιβλίου, που είναι μια εκδήλωση τραγουδιστών, νέων τραγουδιστών της λύσης. Έχουμε πολλούς, αγαπητοί μου Κατερίνα. Η λύση σήμερα στην προσφυγιά έχει δεκάδες νέους ποιητές. Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει, ναι, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είναι όλοι φίλοι μου. Οφείλει το νέο Δημοτικό Συμβούλιο να τους καλέσει, να τους ακούσει και στη συνέχεια με την κατάλληλη παιδεία να αξιολογηθούν τα καλύτερα ποιήματα και να βγει ένα βιβλίο τη νέα γενιά των ποιητών, διότι έχει παράδοση η λύση με την ποιήση. Είναι καιρό λοιπόν όχι μόνο να μιλούμε για το παρελθόν του πολιτισμού μας, τη λύση, αλλά να μιλήσουμε για τον παρόν πολιτισμό, αλλά και αυτόν που έρχεται. Και στο σημείο αυτό να πούμε ότι έχει πάρα πολύ πολιτισμό η λύση να επιδείξει και στην προσφυγιά. Οι λυσότες τι νομίζετε ότι αναμένουν από τον δήμαρχο που θα εκλεγεί η κυρία Καουρή? Να πω τι πρέπει να αναμένω. Και πείτε μας και πώς είναι οι λυσότες. Εγώ γιατί κατέρχομαι. Πιστεύω ότι σε αυτήν την χρονική συγκυρία με τη συσσόρευση γνωριμιών, εμπειριών στα κέντρα αποφάσεων, πιστεύω ότι μπορώ να χτυπήσω κάποιες πόρτες για την εξασφάλιση κάποια συγκεκριμένη βοήθεια που θα δοθεί στο Δήμο της Λύσης, ώστε να αναδειχθεί το πραγματικό πολιτιστικό ανάστημα της λύσης στην προσφυγιά και να υψωθεί ακόμα περισσότερο η φωνή της λύσης μέσα από τις αρχές, τις αξίες, τις παρακαταθήκες, αλλά και των πολιτισμών που δημιουργούν οι λυσότητες στην προσφυγιά. Εδώ πιστεύω μπορώ να βοηθήσω ακράδαντα. Έτσι κλείνοντας με εσάς, γιατί θα πω και στον κύριο και το καταληκτικό του σχόλιο, στον κύριο Χαραλάμπους, για τις εξελίξεις τώρα στο Κυπριακό, έχετε θέση και άποψη, κύριε Καουρή? Ευλογημένη η ώρα της επιστροφής. Ναι. Ευλογημένη η ώρα. Και αν έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα, όλα αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή θα έχουν αναθεωρηθεί ασφαλώς και προτεραιότητά μας θα είναι η αναδόμηση σε μια ελεύθερη λύση, σε μια ελεύθερη, επανενωμένη, ειρηνική και ευημερούσα πατρίδα. Λοιπόν. Με αφορμή κάποια σχόλια που έκανε ο αγαπητός κύριος Καουρής, έχω να πω το εξής. Η μνήμη διατηρήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και αξίζουν συγχαρητήρια σε κάθε οικογένεια της λύσης, από τους πατεράδες μας, τις μανάδες μας. Συνεπώς, κάθε οικογένεια της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, διότι δεν είναι και εύκολο να κρατάς άσβεστη τη φλόγα για 42 χρόνια. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά αυτό που πρέπει να προβληματίσει για μένα το νέο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι τι θα γίνει μετά τη γενιά των γονιών μας. Εμάς αυτή τη στιγμή έμεσα μας συνδέει με την καταγωγή μας η φιγούρα των γονιών μας, των συγγενών μας. Τι θα γίνει μετά από αυτή τη γενιά? Γι' αυτό εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι η εμπλοκή της νεολαίας πρέπει να γίνει, μάλλον έπρεπε να γίνει χτες. Αυτή είναι η άποψή μου. Διότι σε μια πιθανή λύση του Κυπριακού, και είναι μια πολύ κρίσιμη συγκυρία αυτή που ζούμε αυτή την εποχή. Θέλω να ακούσω και την άποψη. Ναι, είναι μια πολύ κρίσιμη συγκυρία. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή, με ψυχραιμία. Είμαστε δίπλα στον πρόεδρο και σε κάθε πολιτικό άνδρα που θα ήταν σε αυτή τη συγκυρία και θα εκπροσωπούσε την Κυπριακή Δημοκρατία, να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και να δούμε το τελικό σχέδιο πώς θα διαμορφωθεί και στη συνέχεια να μπορέσουμε να κρίνουμε. Συνεπώς, εγώ καλώ όλους τους λυσιώτες να είναι λίγο ψύχρεμοι και να κάνουν λίγη υπομονή. Να προσθέσω όμως το εξής. Σε μία ενδεχόμενη λύση, εάν έχεις χάσει ήδη την νεολαία και όποιος δεν το παραδέχεται αυτό, τότε πιστεύω εθελοτυφλή. Αν έχεις χάσει ήδη την νεολαία, ποιος θα διαχειριστεί αυτό το Δήμο σε 10, 20, 30 χρόνια? Εμένα, αυτός είναι ο προβληματισμός μου και θα έπρεπε να προβληματίζονται και οι παλαιότεροι γι' αυτό. Επίσης θεωρώ ότι... Πάντως δεν είπε ο κύριος Καουρής ότι θα τους αφήσει έξω. Δεν είπα ότι θα τους αφήσει. Το αν έχεις χάσει δεν πήγαινε στον κύριο Καουρή, ενώ πήγαινε στο Δήμο γενικότερα. Ναι. Λοιπόν, εγώ εύχομαι καλή επιτυχία του κύριου Καουρή και να τα καταφέρει και είμαστε δίπλα του αν δώσει το έναυσμα
να αναμειχθούμε. Λοιπόν, απλά για μένα η... Και ολοκληρώστε, κύριε Χαραλάμπου, σας παρακαλώ. Να ολοκληρώσω το εξής, ναι. Εντάξει. Εγώ ελπίζω ότι στην επόμενη εκδήλωση, ναι, και όχι απαραίτητα μνήμης, ναι, να είμαστε εμείς οι απόγονοι που θα τραβήξουμε από το χέρι τους πατεράδες μας στην εκδήλωση του Δήμου Λύσης, και όχι το αντίστροφο. Κατάλαβα. Και θεωρώ ότι αυτό δεν είναι ουτοπικό, όσο και να φαντάζει. Είναι εφικτό, αρκεί να προσπαθήσουμε, και πιστεύω ότι τα δάκρυα χαράς των γονιών μας σε μια τέτοια συνάθρηση θα είναι η δικαίωση για αυτούς, για όσα μας προσφέρανε, λοιπόν, στα χρόνια της προσφυγιάς. Θα σας ευχαριστήσω. Θέλω να πω κάτι, Κατερίνα, μου επιτρέψεις. Μισό λεπτό μόνο. 10 δευτερόλεπτα, κύριε Καγούρη, δεν υπάρχει καθόλου χρόνος. Το μέχρι σήμερα ρόλο της νεολαίας της Λύσης. Ναι. Ο Φίλος Μάγκες πρωτοέθεσε στην Κύπρο και ήταν στην Ελλάδα. Εδώ είχαν γίνει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Είμαι 15 χρόνια στην Κύπρο. Έγιναν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έφυγα και εγώ λόγω προσφυγιάς με τους γονείς. Με πρωτοβουλία νέων της Λύσης, πήγαν και 500 νέα στη Λύση, την επισκέφτησα και οργανώθηκαν πολλές εκδηλώσεις αποκλειστικά από την νεολαία μας. Λοιπόν. Το πολλές θα το αφισβητήσω, επέτρεψε μου. Λοιπόν, φιλικά. Θα σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ και να θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτόν τον αγώνα που έχετε πολύ να δώσετε για το καλό των Λυσιωτών. Να είστε καλά. Καλό. Κυρίες και κύριοι, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσάς που εμπιστευτήκατε το από μέρα σε μέρα για την ενημέρωσή σας. Στη συνέχεια, αθλητικές ειδήσεις με τον Ανδρέα Πογιάτση.